Honda Forza 7,5. Είναι η νέα πρόταση της Honda στην κατηγορία των μεγάλων Sport GT Scooter. Πρόκειται για την επόμενη μέρα του Integra, πάνω σε μία παρόμοια βάση, αν και νομίζω ότι εδώ έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο η γεωμετρία του πλαισίου του X-AD, που είναι λίγο πιο ψηλή και έχει προσαρμοστεί εδώ σε μία νέα χρήση, με το γνωστό πακέτο του δικύλινδρου κινητήρα της Honda. Πρόκειται για ένα σκούτερ το οποίο είναι πολύ πλούσιο σε εξοπλισμό. Έχει προσθέσει πάρα πολλά πράγματα, κυρίως σε ηλεκτρονικά, στο πακέτο του Integra, με τις αναρτήσεις της Split Function της Sova, του Big Piston, της σειράς Big Piston, εξαιρετικά φρένα και πάρα πολλές ρυθμίσεις στα ηλεκτρονικά του. Στο καινούργιο Forza 7,5, η Honda έχει βάλει μια σουίτα ελεκτρονικών που θυμίζει αρκετά το Africa Twin και το οποίο σου φέρνει στο χέρι πρωτόγνωρες ρυθμίσεις για σκούτερ. Δηλαδή, σκούτερ στο οποίο ρυθμίζεις φρένο κινητήρα, ρυθμίζεις τον τρόπο που δουλεύει το DCT σε τρεις διαφορετικές στάθμες, πόσο γρήγορα αποσυμπλέκει δηλαδή. Ρυθμίζεις traction. Ρυθμίζεις επίσης την απόδοση της δύναμης σε τρία επίπεδα και αυτά στα προσφέρει είτε σε τρία πακέτα preset προπρογραμματισμένα, δηλαδή με χαρτογράφηση Sport, Standard και Rain. Υπάρχει ωστόσο και μια χαρτογράφηση User, στην οποία μπορείς να βάλεις τις δικές σου τιμές σε κάθε μία από τις τέσσερις παραμέτρους που ρυθμίζει, για να το προσωποποιήσεις όσο καλύτερα θέλεις. Σε κάθε περίπτωση έχει ένα εύρος ρυθμίσεων το οποίο καλύπτει κάθε γούστο, καλύπτει δηλαδή και την επιθετική σπορωδίκηση, αλλά καλύπτει και την τελείως χαλαρή οδήγηση μες στην πόλη, όπου είναι βέβαιο ότι ο καθένας θα βρει αυτό που θέλει για να το φέρει στα μέτρα του, και αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο προσόν που μέχρι τώρα δεν το είχαμε συνηθίσει να το βλέπουμε στα σκούτερ, όπου συνήθως τα ηλεκτρονικά τους θα είναι πολύ πιο βασικά, να έχουν δηλαδή 2-3 power modes και αυτό είναι όλο. Το Forza 7,5 έχει 58 ονομαστικά άλογα, έχει δηλαδή όση δύναμη χρειάζεται για την δουλειά που πρέπει να κάνει. Αυτό το επιτρέπει να ταξιδεύει με πολύ ψηλή μουαγέν, το επιτρέπει να κινείται πάρα πολύ άτομα στην πόλη, να είναι όσο ελαστικό χρειάζεται, και με τη βοήθεια της προσαρμογής που έχεις κυρίως από το DCT, μπορείς πραγματικά να το φέρεις στα μέτρα σου για να κινείσαι είτε πολύ γρήγορα, είτε πολύ χαλαρά, είτε όπως ακριβώς ενδιαφέρει. Η αεροδυναμική του προστασία είναι εξαιρετική, έχει μια ωραία μεγάλη ζελατίνα η οποία δεν ρυθμίζει, αλλά δεν το πολύ χρειάζεται. Εγώ είμαι ένα 82 και με καλύπτει απόλυτα χωρίς να χρειάζεται να σκύβω. Φαντάζομαι θα πρέπει να είσαι ένα 90 και πάνω για να χρειαστείς κάτι παραπάνω στη ζελατίνα. Καλύπτει πάρα πολύ ωραία το σώμα, αεροδυναμικά και τα πόδια. Η θέση είναι άνετη, η εργονομία του είναι άψογη και δεν μπορώ να βρω κάτι κακό να πω. Είναι υπέροχο τόσο στην πόλη όσο στο ταξίδι. Παντού, σε οτιδήποτε και να χρειαστεί. Η επόμενη μέρα του Integra 7,5 ονομάζεται Forza 7,5, κοστίζει 11.950, η οποία είναι μια τιμή που το φέρνει μέσα στη λογική της κατηγορίας, γιατί ο βασικός του αντίπαλος, προφανώς όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι το T-Max. Θυμίζει λίγο X-AD σαν θέση οδήγησης, το οποίο είναι μάλλον λογικό γιατί έχει πάρει το πλαίσιο του X-AD. Έχει όλα τα καλά του Integra, που αρκετός κόσμος τα γνωρίζει από τις δύο γενιές του, και συνεχίζει στον ίδιο δρόμο, έχοντας μια πολύ πλούσια πρόταση. Δύσκολα θα αφήσει κάποιον παραπονεμένο, δηλαδή αν ψάξει το αυτό με κάτι που να λείπει από εδώ, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι θερμένο με ένα γκριπ στο στάνταρ εξοπλισμό. Πέραν αυτού έχει τα πάντα, κάνει τα πάντα και η τιμή του κρίνεται λογική για τα δεδομένα της κατηγορίας του.